Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή αναλυτής συνέχεια, 10 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, σήμερα 1η του Δεκέμβρη 2021. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους, ο μήνας των εορτών, ο μήνας των Χριστουγέννων, να δούμε πώς θα κάνουμε και Χριστούγεννα φέτος, μακάρι να πάνε όλα καλά, αυτό ευχόμαστε, να μην έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως και είναι μεγάλη χαρά που τον φιλοξενούμε σήμερα. Παραμένουμε σε περιφερειακά θέματα. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα δούμε και τα δικά μας, της Καβάλας. Θα καλησπερίσουμε όμως, επειδή μας παρακολουθούν αρκετοί και από την όμορφη περιφερειακή ενότητα των Σερών και το γνωρίζουμε αυτό γιατί μας τηλεφωνείτε και μας το λέτε και σας ευχαριστούμε πολύ, τον Δήμαρχο Σερών, τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσάφη. Κύριε Δήμαρχε, την καλησπέρα μας και καλό μήνα. Καλησπέρα και καλό μήνα από τις Σέρες, από τις ηλιόλουστες τις Σέρες αυτή τη στιγμή. Μια μέρα που προδιαθέτει και λίγο ευχάριστα, έτσι όλους μας, το ξεκίνημα ενός μήνα, ο οποίος είναι εορταστικός μήνας, ο οποίος είναι πάντοτε ένας μήνας που η ελπίδα γεννιέται, αλλά φυσικά είναι σε μια δύσκολη περίοδο που τη βιώνουμε όλοι μας εδώ και δυστυχώς 2 χρόνια. Είχαμε ελπίσει πέρσι οι γιορτές που είχαμε, οι χριστουγεννιάτικες γιορτές, να ήταν οι τελευταίες που θα βιώναμε με αυτήν την κατάσταση της πανδημίας. Δυστυχώς και φέτος θα έχουμε μια τέτοια κατάσταση και ελπίζουμε να είναι η τελευταία όμως. Και αυτό είναι και η ελπίδα και η ευχή όλων. Σωστά, σωστά κύριε Δήμαρχε. Και θα συζητήσουμε λίγο και στην συνέχεια για το τι θα δούμε φέτος και στις χριστουγεννιάτικες γιορτές του Δήμου των Σερών. Ξεκινάμε όμως με ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τις Σέρες, την όμορφη πόλη των Σερών, καθώς πρόκειται να έχουμε ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει πλήρως την εικόνα. Θέλουμε λίγο να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες. Τι ακριβώς πρόκειται να δούμε, τι θα προχωρήσει ο Δήμος, ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Καταρχάς να πούμε ότι με την ανάληψη της θητείας μας έγινε μια μεγάλη προσπάθεια καλοπισμού της κεντρικής μας πλατείας, πλατείας Ελευθερίας, καλοπισμού και ομορφιάς. Τα χρώματα, τα έντονα χρώματα, το πράσινο κυριαρχούν στην πλατεία Ελευθερίας και έτσι δίνεται μια άλλη αίσθηση και στον επισκέπτη αλλά και στον Σεραίο που περνάει και μένει και είναι τον καφέ του στην πλατεία. Η φιλοσοφία μας και ο σχεδιασμός μας είναι να γίνει μια συνολική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, που σας ονομάζεται η πλατεία μας, η οποία θα δώσει και ένα ιδιαίτερο στίγμα σε αυτόν εδώ τον κεντρικό μας χώρο. Η αντικατάσταση των συντριβανιών μας με ένα μουσικό μεγάλο συντριβάνι, για το οποίο ήδη ξεκινούν οι διαδικασίες για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών, καθώς επίσης και η συνολική ανάπλαση της πλατείας είναι οι στοχεύσεις οι βασικές που έχουμε. Για να γίνει όμως αυτό, θα έπρεπε να απομακρυνθούν από το εσωτερικό της πλατείας και όχι περιμετρικά κάποια μαγαζιά εστίασης, τα οποία προφανώς δημιουργούν θέμα. Και δεν είναι μόνο το θέμα του χώρου που καταλαμβάνουν, αλλά και της αισθητικής που νομίζω ότι δεν συνάδει με αυτό το οποίο θέλουν οι Σεραίοι. Υπάρχουν κάποιες κατασκευές, η αισθητική των οποίων δεν είναι στο βαθμό που θέλαμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν προχθές πήρε μια ιστορική απόφαση, αλλάζοντας την κανονιστική στο εσωτερικό της πλατείας Ελευθερίας και όχι περιμετρικά, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλων κατασκευών τέτοιων. Άρα απελευθερώνεται το εσωτερικό της πλατείας και έτσι σε πρώτη φάση θα γίνει μια παρέμβαση πλέον πράσινου που το έχουμε ανάγκη, αλλά θα ακολουθήσει όπως σας είπα και ο συνολικός σχεδιασμός για την ανάπλαση της πλατείας μας. Πρέπει να πω φυσικά ότι μια πλατεία χωρίς τη δυνατότητα των πολιτών να πίνουν τον καφέ τους ή να χαίρονται αυτή την ομορφιά δεν υπάρχει. Γι' αυτό και περιμετρικά της πλατείας, δηλαδή στα όρια της πλατείας Ελευθερίας, θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ούτως ή άλλως αυτή η Δημοτική Αρχή ενίσχυσε και ενισχύει πολλαπλώς την επιχειρηματικότητα με ένα πλήθος μέτρων που έχουμε πάρει, με μειώσεις δημοτικών τελών, με διαγραφές υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, ειδικά την περίοδο που ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις, και με μια πληθώρα μέτρων για την στήριξη του επιχειρήν. Από την άλλη μεριά έχουμε χρέος
και απέναντι στους πολίτες να διάγουν άνετα, η κινητικότητα να είναι ελεύθερη, απρόσκοπτη και να χαίρονται όλοι τους χώρους, τους δημοτικούς χώρους, τους δημόσιους χώρους, τις πλατείες και τους δρόμους μας όπως πρέπει. Αυτό είναι το πρώτο μας βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι η ψήφιση της κανονιστικής για το σύνολο της πόλης των Σερών. Θα σταματήσει αυτή η κατάσταση που έχει να κάνει με μια άναρχη ενδεχόμενη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και με μια κατάσταση η οποία και δεν μας τιμά, αλλά και δεν βολεύει τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μια απρόσκοπτη λειτουργία. Αναφέρεστε εκεί τώρα θα σε κάποια τραπεζοκαθίσματα προφανώς τα οποία είναι τελείως άναρχα και εντός του μέρους, της πλατείας, έτσι. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος. Ακριβώς. Έχουμε ένα μεγάλο μέρος πεζοδρομημένο, στο οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις εστίασης, εκεί με συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχει μεν η κανονιστική, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και να τροποποιηθεί, ούτως ώστε και επιχειρηματικά να υπάρχει και το ενδιαφέρον και η βοήθεια στους επιχειρηματίες, αλλά και να μην όμως εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών. Να σεβόμαστε απόλυτα τους πολίτες στην διέλευσή τους, αλλά και την επιχειρηματικότητα. Αυτό θα γίνει με μια συνολική παρέμβαση, η οποία δεν θα έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, αλλά και την όψη των καταστημάτων αυτών. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει μια άναρχη, αν θέλετε, και οπτική ή αισθητική παρουσία των καταστημάτων και ο κάθε καταστηματάρχης να κάνει ό,τι θέλει. Θα υπάρχει μια ομοιομορφία, θα υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές που σε πρώτη φάση οι καινούργοι που θα ανοίξουν τα μαγαζιά τους, οι καινούργοι καταστηματάρχες που θα ανοίγουν τα μαγαζιά τους, αλλά και σταδιακά οι ήδη υφιστάμενοι, θα προσαρμοστούν σε μια ενιαία αισθητική η οποία θα αναβάζει ακόμη περισσότερο τους αναπλασμένους αυτούς χώρους. Αυτό είναι το όραμά μας για το κέντρο της, όχι μόνο το κέντρο της Πλατείας Ελευθερίας, αλλά το κέντρο γενικότερα της πόλης, να έχουμε μια όμορφη φυσικά, μια αναπλασμένη, αλλά και μια λειτουργική και σύγχρονη πόλη, υπηρετώντας και στηρίζοντας και την επιχειρηματικότητα, αλλά σεβόμενη απόλυτα και τον πολίτη. Σε αυτό κύριε Δήμαρχε, δεν υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από πλευράς των επαγγελματιών? Έχετε συναντηθεί μαζί τους? Κοιτάξτε, αυτή η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ήταν γνωστή από την αρχή. Από την αρχή, δηλαδή, προεκλογικά το είχαμε προσδιορίσει. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιους αυτή η απόφαση ξεβολεύει. Προφανώς έχουν επιπτώσεις κάποιες επιχειρήσεις, οι οποίες για πολλές δεκαετίες ήταν σε συγκεκριμένους χώρους. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι. Όταν βγαίνεις σε μια θέση ευθύνης, θα πρέπει να κάνεις αυτά τα οποία είναι χρήσιμα και όχι να είσαι ευχάριστος. Και για να τα κάνεις αυτά πρέπει να βάλεις μπροστά σου τον όρκο τον οποίο δίνεις απέναντι στους συμπολίτες σου και να τον υπηρετείς. Και να παίρνεις και δύσκολες αποφάσεις. Το όραμα το οποίο έχουμε, και σας το περιέγραψα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε πολύ λίγα λεπτά, είναι αυτό το οποίο απαιτεί να πάρεις τέτοιες δύσκολες αποφάσεις. Φυσικά με τους επιχειρηματίες αυτούς έχουμε έρθει σε συζήτηση και σε επαφή εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί οι προθέσεις μας, όπως σας είπα, ήταν γνωστές. Είχαμε έρθει σε επαφή με τους επιχειρηματίες, τους αφήσαμε όλο και τους αφήνουμε όλο αυτό το διάστημα να αναπτύξουν περαιτέρω τραπεζοκαθίσματα, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα που μας δίνει ο νόμος για λόγους COVID να δώσουμε περισσότερο κοινόχρηστο χώρο και δημοτικό χώρο. Αλλά από την άλλη μεριά είχε μπει από την αρχή το deadline αυτό του 31-12, φυσικά κορονοϊό επιτρέποντος, έτσι, γιατί πρέπει να σας πω ότι αν υπάρχει παράταση των δεδομένων που έχουμε του κορονοϊού, θα επανεξετάσουμε τη στάση μας για όσο υπάρχει αυτή η παράταση. Αλλά η απόφαση που πήραμε εμείς προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρει ότι η κανονιστική νέα θα ισχύσει από 1η πρώτου του 2022. Φυσικά όλο αυτό το εγχείρημα πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη χρονιά, να περάσει και αυτή η περιπέτεια της πανδημίας, γιατί όλοι αυτό ευχόμαστε, θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχουμε μια μεταμορφωμένη πλατεία όσον αφορά το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων, αλλά και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ουσιαστική ανάπλαση και της Πλατείας Ελευθερίας και μια νέα κανονιστική για όλα τα τραπεζοκαθίσματα στην πόλη των Σερών. Τώρα, για να περάσουμε λίγο και σε αυτό το οποίο σας ανέφερα και στην αρχή. Θα έχω τη γιορτές σιγά-σιγά, κύριε Δήμαρχε. Η πολιτεία των ευχών πέρσι
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ωστόσο, φέτος μπορούμε να πούμε και με αισιοδοξία ότι ξεκινούν οι προετοιμασίες για να διεξαχθεί. Πώς θα διεξαχθεί και τι να περιμένουμε από τον Δήμο Σερών για την Πολιτεία των Ευχών? Καταρχάς, η Πολιτεία των Ευχών θα καταλήξει και φέτος σε μία μεγάλη ευχή. Μία μεγάλη ευχή ζωής. Μία μεγάλη ευχή να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί και να αντεπεξέλθουμε όρθιοι από αυτόν τον πόλεμο τον υγειονομικό. Αυτό θα επιτευχθεί φυσικά με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία παίρνουμε. Φέτος θα γίνει η Πολιτεία των Ευχών, όπως το είπατε, αλλά θα γίνει με πολύ συγκρατημένο τρόπο. Ο στολισμός θα είναι πολύ έντονος. Η πόλη θα στολιστεί όχι μόνο στο κέντρο της αλλά και στις γειτονιές της, αλλά και τα χωριά. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε λίγο την ψυχολογία του κόσμου. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Ένα περίπου 60-70% της πόλης έχει ήδη στολιστεί. Θα ανάψουν όλα μαζί φυσικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, που θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Να αλλάξουμε λοιπόν την ψυχολογία του κόσμου, γιατί το λαχταράει αυτό ο κόσμος, να νιώσει Χριστούγεννα, να νιώσει αυτές τις γιορτές, να βγει από όλη αυτή την τοξικότητα ή τη μιζέρια που νιώθει όταν βλέπει και τα δελτία ειδήσεων με όλες αυτές τις ειδήσεις περί θανάτων, περί κρουσμάτων, περί αβεβαιότητας για το μέλλον. Και λαχταρά λοιπόν να αποδράσει σε μια πολιτεία των ευχών με ευχές για γρήγορη επάνωδο στην κανονικότητα. Ο πρώτος λοιπόν λόγος είναι ο ψυχολογικός και ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπηρετούμε ένα πλάνο το οποίο έχει να κάνει με έναν έντονο στολισμό μιας πόλης η οποία θα φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε προγραμματίσει πάρα πολλά πράγματα για την Πολιτεία των Ευχών, πολλές εκδηλώσεις, πολλά δρόμενα, πολλά σημεία στα οποία θα υπήρχαν έντονα τα χρώματα, ο φωτισμός, ο ήχος, η ήχη των μουσικών. Θα γίνουν πολλά από αυτά, αλλά πολύ περιορισμένα. Δεν θα έχουμε κεντρικές εκδηλώσεις, δεν θα έχουμε δηλαδή μια κεντρική σκηνή στην οποία θα γίνουν οι μεγάλες εκδηλώσεις που προγραμματίζαμε, αυτές τις αναβάλαμε. Θα έχουμε όμως παγοδρόμιο, θα έχουμε καρουζέλ σε δύο σημεία, αυτά είναι που έχουν ήδη προκηρυχθεί σε επίπεδο δημοπρασίας. Θα έχουμε σπιτάκια χριστουγεννιάτικα, τα οποία θα δίνουν αυτή την άλλη όψη στην περιοχή της Πολιτείας των Ευχών. Θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό δέντρο. Θα έχουμε, όπως σας είπα, ένα στολισμό που θα αποτελέσει και την απάντηση έτσι, για την κατάθλιψη που πολλές φορές νιώθουμε όλοι σε αυτή την περίοδο. Γενικά, η Πολιτεία των Ευχών θα γίνει πολύ περιορισμένα σε εκδηλώσεις, αλλά πολύ έντονα θα υπάρχει ο φωτισμός, ο στολισμός, το χρώμα και η ήχη που θα μας δημιουργήσουν μια άλλη κατάσταση και διάθεση. Αυτό, να έχουμε το θέλουμε χαμόγελο λόγω των γιορτών. Να ισορροπήσουμε μεταξύ και της γιορτινών εκδηλώσεων, των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, αλλά και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Γι' αυτό ήμασταν πολύ επιφυλακτικοί μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο, γι' αυτό και δεν είχαμε πει από την αρχή είτε ότι δεν θα κάνουμε καθόλου εκδηλώσεις, όπως έχουν πει πολλοί δήμοι, είτε ότι θα κάνουμε πλήρως το σύστημα, το εορταστικό πρόγραμμα, όπως και άλλοι δήμοι έχουν κάνει. Εμείς είμαστε σε μία μέση κατάσταση, αξιολογώντας τα δεδομένα, γιατί ξέρετε είναι δυναμικό το θέμα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η πρώτη του μήνα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά από 15 μέρες και πώς θα είμαστε μετά από 15 μέρες. Γι' αυτό είμαστε λίγο περιορισμένοι και φιδωλοί στο τι θα γίνει τελικά. Αλλά αυτός είναι σε αυτή τη φάση που μιλάμε, αυτός είναι ο προγραμματισμός μας. Ο στολισμός πηγαίνει full, προχωράει full η διαδικασία. Για τις εκδηλώσεις, σε light επίπεδο θα είμαστε και βλέπουμε πώς θα πάει η επιδημιολογική κατάσταση. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, να δούμε πώς θα προχωρήσει και η διαδικασία. Ναι. Αξίζει για έναν επισκέπτη να έρθει στην πόλη μας και να την δει με τόσο έντονο φως και τόσο έντονο στολισμό όπως δεν την έχει δει ποτέ. Θα αξίζει να έρθει να τη δει, ανεξάρτητα αν θα γίνουν οι πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Αλλά θα υπάρχουν τα πάντα.
και το ποδοδρόμιο μας και τα καρουζέλ μας και τα παιχνίδια μας και ο φωτισμός μας και ο στολισμός μας και ένα δέντρο με χιλιάδες λαμπάκια. Γιατί έχουμε ένα εντυπωσιακό δέντρο το οποίο και φέτος θα στολιστεί ακόμη πιο έντονα από ότι πέρσι και πρόπερσι. Και φυσικά νομίζω ότι θα, είναι και θα σηματοδοτήσει με την μεγάλη φάτνη που έχουμε πάρει φέτος. Θα σηματοδοτήσει και ένα τοπόσημο το οποίο θα μας χαρακτηρίζει. Οπότε, κύριε Δήμαρχε, δίνεται δέσμευση για το ότι θα εντυπωσιαστεί όποιος επισκέπτης έρθει στην πόλη των Σερών από τον στολισμό. Έτσι, το χριστουγεννιάτικο στολισμό. Καλούμε λοιπόν τους φίλους μας καβαλιώτες να έρθουν να κάνουν μια βόλτα και στις Σέρες, να τυπούν έτσι, φορώντας τα γιορτινά της και να γευτούν και τη φιλοξενία εδώ των ανθρώπων, των φίλων εδώ, γιατί πάντα σας νιώθουμε αδερφούς, φίλους. Τους καβαλιώτες, οι Σεραίοι καβαλιώτες, ξέρετε, έχουν ένα δεσμό πολύ έντονο. Πολύ έντονο, γιατί είπαμε η Ανατολική Μακεδονία, ήμασταν αυτοί οι τρεις νομοί, Σέρες, Δράμα και Καβάλα. Σωστά. Αφήστε που πήγαμε διοικητικά εμείς στην Κεντρική Μακεδονία. Εμείς νιώθουμε εκεί. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω τώρα. Φωταγώγηση δέντρου θα κάνετε μια εκδήλωση, λογικά. Βεβαίως θα γίνει. Προσδιορίζουμε να γίνει περί τις 10 με 12 του μηνός. Δεν έχουμε προσδιορίσει ακόμη την ημερομηνία. Θα σας το πούμε και θα χαρούμε πολύ να είστε κι εσείς. Φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.